Λοιπόν, κορίτσια, είναι πολύ σημαντικό για μένα να βλέπω τη σπίθα στα μάτια σας. Διαλέξτε έναν χώρο πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Έναν χώρο που πας σε ένα κάστινγκ και υπάρχουν απ' έξω άλλες 200 σκαλονές. Πιο έξυπνες, πιο όμορφες, πιο ψηλές, πιο. Το θέμα όμως είναι ποια έχει τη σπίθα. Είσαι δυναμική, έχεις προσωπικότητα, περνάει απέναντι αυτό που θες να πεις. Τότε ο πελάτης σε θέλει. Γιατί ο πελάτης θέλει να πουλήσει το προϊόν του, το ρούχο του, το παπούτσι του, το αξεσουάρ του. Άρα, οι γυναίκες που επιλέγει θέλει να είναι γυναίκες οι οποίες αγκαλιάζουν τις καμπύλες τους, αγκαλιάζουν τον εαυτό τους, αγκαλιάζουν τον κόσμο όλο μέσα σε μία ματιά. Κάποιες από αυτές τις γυναίκες θα μελετήσουμε σήμερα. Στη δεκαετία του 50, κορίτσια, αν βλέπετε από το λάπτοπ, έχουμε τα μοντέλα τα οποία ξεχωρίζουν για το class και το attitude που έχουν. Στη δεκαετία του 50 τα πράγματα ήταν λίγο πιο στατικά. Δεν υπήρχε πολύ κίνηση στα μοντέλα. Έχουμε λοιπόν την Τοβίμα, τη Σούζι Πάρκερ, οι οποίες ξεκίνησαν να φωτογραφίζονται και να δίνουν κίνηση στο modeling. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτή η κίνηση. Και δεν υπήρχαν μοντέλα τα οποία φορούσαν ρούχα, φορούσαν high fashion και φωτογραφιζόταν στα περιοδικά. Συνεχίζουμε στη δεκαετία των 60. Η Diana Vreeland ήταν η editor του Harper's Bazaar. Το 60's λοιπόν, κορίτσια, ξεκινάει το diversity πώς? Με την ανάγκη της νεολαίας να κάνει μία ανατροπή. Και η Diana Vreeland αυτό το ονόμαζε Youthquake. Ο σεισμός της νεολαίας. Και αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με το modeling, είχε να κάνει με τη μουσική. The Beatles, όλη αυτή τη μουσική των 60's, είχε να κάνει με τη μόδα, είχε να κάνει με την τέχνη, είχε να κάνει με τη φωτογραφία, είχε να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Η κίνηση τη δεκαετία του 70 αποτυπώνεται για πρώτη φορά από τον μεγάλο φωτογράφο Richard Avedon. Είναι μια δεκαετία που απελευθερώνει τη γυναίκα, που βάζει τη γυναίκα στο πρώτο πλάνο. Οπότε έχουμε ένα sexiness, μια σεξουαλικότητα φυσική, η οποία δεν ενοχλεί, αλλά εμπνέει, και σιγά σιγά οι γυναίκες ανεβαίνουν τα σκαλιά της ισότητας. Πάμε στα 80s και στα 90s. Supermodels. Γυναίκες πιο όμορφες και από το όμορφο. Θεότητες που θαύμαζε όλος ο κόσμος. Να σας θυμίσω ότι στα 90s τα μοντέλα ήταν βασίλισσες. Μάθημα από τη Βίκη Καγιά. Εννοείται το πιο τέλειο μάθημα που έχω κάνει στη ζωή μου. Και τόσες σημειώσεις, ούτε στο λύκειο. Η Ελ Μακφέρσον. Ιωάννα, είσαι η Ελ Μακφέρσον. Μην προσπαθείς να μου αδυνατήσεις και να μου γίνεις 15 κιλά παρακάτω, γιατί κάνεις λάθος, γιατί σε βλέπω τι προσπαθείς να κάνεις και εσύ με το προσπαθείς. Εσύ είσαστε αυτά τα κορίτσια. Να πω αυτό που νομίζω εγώ τώρα. Θεωρώ ότι, ας πούμε, η Ιωάννα η Σαρή προσπαθεί να χάσει κάποια κιλά και να μοιάξει στην Εύη. Δεν μπορεί η μία να μοιάζει στην άλλη, γιατί όπως το ξεκαθάρισε και η κυρία Καγιά σήμερα, η κάθε μία είναι εδώ για έναν διαφορετικό λόγο. Cindy Crawford. Mm-hmm. Που είχα την τύχη και με τη Cindy Crawford να συνεργαστώ, γιατί και εγώ στα 90's ξεκίνησα. Και με τη Linda Evangelista και την Naomi Campbell και την Kate Moss και την Nadia Auermann. Πολλά τα χρόνια, κορίτσια, 25. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ που η κυρία Καγιά είχε συνεργαστεί με τόσο διάσημα μοντέλα. Ήταν ένα σπουδαίο άτομο στο μυαλό μου, ένα έμπειρο άτομο, αξιόλογο. Αλλά ανέβηκε ακόμα παραπάνω. Δηλαδή, έχουμε. Τι να πω. Έχω αστελόγιο. Linda Evangelista. Το inspiration της Μικαέλας. Η Linda Evangelista ξεκίνησε την καριέρα της και δεν έκανε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είχε ένα μαλλί μέχρι τον ποπό. Όταν έκοψε τα μαλλιά της Linda Evangelista, έκανε καριέρα. Πριν από αυτό δεν έκανε τίποτα. Πολλές φορές για να κάνουμε καριέρα πρέπει να αποχωριστούμε κάποια πράγματα από πάνω μας. Εμένα αυτό μου έδωσε πολύ δύναμη μέσα μου και αυτοπεποίθηση, γιατί και εγώ τώρα έχω ένα νέο look που πρέπει να το υποστηρίξω. Λοιπόν, και η Naomi Campbell, βέβαια, είναι το πιο γνωστό έγχρωμο μοντέλο που θα υπάρξει και ποτέ, νομίζω. Βέβαια, με μία αλόκοτη συμπεριφορά, όχι πάρα πολύ επαγγελματική. Πώς ήταν, δηλαδή? Λίγο rude, λίγο έβριζε, λίγο φώναζε, λίγο. Και μάλιστα είχαμε συμπέσχει σε ένα show μαζί στο Τρουζάρντι και είχε μπει έργο κορυμμένη πάρα πολύ με γυαλιά και μάλλον είχε πιει το πράγμα, δεν ξέρω τι είχε κάνει, ήταν κόκκινα τα μάτια της. Και ήμουνα εγώ με ένα κορίτσι της κρεμάστας που περιμένα στο line-up και πήρε τα ρούχα μας και τα έβαλε γιατί δεν ήθελε τα δικά της. Και ήμουν εμείς με τα δικά της που μας ήταν σαν τσουβάλια και βγήκαμε χάλια στο show. Τι να κάνουμε, να μην βγούμε. Τι θα κάνουμε, Ναόμι, αυτό τι θέλει κάνει. Δεν ήξερα ότι είχε συνεργαστεί η Βίκη με τόσα πολλά μοντέλα γνωστά. Χάρηκα πολύ που μπορούσε να μας μεταφέρει όλο το vibe. Θα τη ρωτήσω και παραπάνω πληροφορίες μετά. Και φτάσαμε στο 2000. Η Μπέλα Χαντίντ. Καλά, εντάξει. Και πάμε σε άλλο επίπεδο. Social media, Instagram. Η μαμά της Μπέλα και της Gigi ήταν housewife σε reality show.
και μπορεί να είναι μοντέλα τα οποία, αν δεν είχαν αυτό το exposure από τη μητέρα τους και από τα reality της μητέρας, μπορεί να μην τις πρόσεχαν τόσο πολύ. Γιατί ναι, μεν είναι όμορφα κορίτσια, αλλά δεν είναι τα πιο όμορφα κορίτσια. Α, έχει κάνει πλαστική στη μύτη της επίσης. Έχει κάνει πλαστική στη μύτη της, αλλά έχει γίνει με έναν τρόπο αρμονικό. Με όποιον τρόπο και να γίνει, εγώ δεν το θεωρώ. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν φορές που χρειάζεται. Γιατί να γίνεις μοντέλο με κάτι ψεύτικο. Συμφωνώ. Ξαφνικά τα σαρκώδη χείλη έχουν γίνει. Όχι, είναι λάθος. Όλες τόσα χείλη έχουν γίνει σεξι και ξαφνικά πρέπει όλες να έχουμε τεράστια χείλη. Δεν πρέπει, μην το κάνετε ποτέ αυτό. Περνάμε λάθος πρότυπα. Δηλαδή, εγώ βλέπω και από τις μικρές μου αδερφές που μπορεί να βγάλουν λίγο το κραγιόν λίγο πιο πάνω, γιατί αυτά βλέπουν στο Instagram και στα μοντέλα πλέον. Το Instagram και στα μοντέλα είναι με τόσα χείλη. Ποια μοντέλα όμως που κάνουν καριέρα. Η Gigi Bella, η Kardashian και όλες αυτές. Η Kardashian δεν είναι μοντέλο, είναι celebrity. Μία είναι μοντέλο εκεί μέσα και κάνει καριέρα. Η Kendall δεν έχει μεγάλα χείλια. Δεν έχει αυτή την περιφέρεια που έχουν οι αδερφές της. Δεν είναι κοντή. Δεν έχει αυτά τα πνίχια. Δεν έχει αυτό το πράγμα που όλες θέλουν να είναι η Kardashian, αλλά η Kardashian δεν είναι μοντέλα. Η Βίκη μας είπε ότι το πλαστικό πλέον δεν περνάει. Βέβαια και ποτέ δεν περνάει στον χώρο της μόδας και συμφωνώ απόλυτα με αυτό, γιατί ένα μοντέλο το θέλουν έτσι όπως είναι, με τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο και την προσωπικότητα που έχει. Μου άρεσε γιατί έχουμε τις ίδιες πεποιθήσεις και εγώ το υποστηρίζω αυτό. Η καθηγήτρια του Fashion Workshop, Αλίκη Δέμη, θα έρθει και θα σας εξηγήσει τι σημαίνει πατρόν, πώς ποζάρουμε με διαφορετικούς όγκους και τα παιδιά του Fashion Workshop, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι, θα σας δανείσουν κάποια από τα ωραιότερα τους ρούχα να φορέσετε.